Σκληρή στάση εναντί των δανειστών είναι η συμβουλή των Financial Times στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να πετύχει θετικό για τη χώρα αποτέλεσμα στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις. Σε άρθρο του, ο Wolfgang Munchau υποστηρίζει ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος εναντίωσης στο υφιστάμενο πρόγραμμα, εξηγώντας ότι ο στόχος των πλεονασμάτων που προβλέπει το μνημόνιο είναι αδιανόητος για χώρες με τόσο υψηλά ποσοστά ανεργίας. Για αλλαγή του κλίματος, που συνίσταται στο ότι έχει μετατοπιστεί το κέντρο βάρους σε μια πολιτική συζήτηση, έκανε λόγο σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μαντάς, σχολιάζοντας το δημοσίευμα των Financial Times. Γνωρίζουμε ότι το Eurogroup δουλεύει και με τους αριθμούς. Ωστόσο, το κρίσιμο θέμα και αυτό που η ελληνική αντιπροσωπεία και στο Eurogroup και βεβαίως και στην σύνοδο κορυφής προσπάθησε να θέσει, και νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχει κάνει πρώτα βήματα πολύ σημαντικά σε αυτή την κατεύθυνση, είναι η πολιτικοποίηση του ζητήματος και ταυτόχρονα και η διεθνοποίηση του ζητήματος. Της ελληνικής περίπτωσης, να το πω έτσι, που βεβαίως δεν είναι μια ελληνική περίπτωση, αφορά όλη την Ευρώπη και όπως φαίνεται και όλο τον κόσμο. Νομίζω λοιπόν ότι αλλάζει το, αν πούμε ότι, αν ισχυριστούμε, αν υποθέσουμε ότι αλλάζει το κλίμα, αυτό οφείλεται και στις συγκεκριμένες κινήσεις ελληνικής κυβέρνησης και στο ότι καταφέρνει παρά τις κασάνδρες να βρίσκει συμμάχους και σε κυβερνητικό επίπεδο και βεβαίως και θα έλεγα κυρίως στην ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συνεδρίαση του Eurogroup αναμένεται να αρχίσει το μεσημέρι.